Καθώς η ταινία Dragon Ball έρχεται, όλο και περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται, είτε αποκαλύπτοντάς μας καθαρά την μπλοκή, είτε δίνοντάς μας μικρά spoil για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα site μία σειρά ιδεών, οι οποίες και καλά είναι από την ταινία. Αλλά διαβάζοντάς τες, καταλαβαίνεις ότι το 90% πρέπει να είναι ψεύτικες. Παρ' όλα αυτά, αυτές συνήθως οι ψεύτικες ιδέες προέρχονται από άτομα μέσα από τη βιομηχανία που ενδιαφέρονται να αποκαλύψουν στοιχεία, αλλά δεν θέλουν να εκτεθούνε, με αποτέλεσμα να τα αναμειγνύουν με διάφορες τρελές ιδέες, ώστε όλα να ακούγονται εξωπραγματικά. Οι πρόσφατες προκές για την ταινία που βγήκαν είναι ότι ο Goku στο τέλος της ταινίας θα ανάψει το Master Ultra Instinct και σχεδόν θα σκοτώσει τον Broly, τα τελευταία λόγια που θα ακουστούν στην ταινία είναι το όνομα του Freeza, ότι κανένας από τους χαρακτήρες από τα άλλα σύμπαντα δεν θα εμφανιστεί, αλλά δεν θα γίνει επίσης και καμία αναφορά σε αυτούς, ότι η Bulma θα έχει τώρα τον πλήρη έλεγχο της Capsule Corp, ο Gotenks μαθαίνουμε ότι είναι ίσως σε δύναμη με τον Gohan, η Chi λέει θα πεθάνει από το Vegeta, ο Whis σκέφτεται να σκοτώσει τον Freezer διότι ο Freezer τον πλησιάζει και του ζητάει να τον προπονήσει, και επίσης αποκαλύπτεται στην ταινία ότι οι άγγελοι δεν επιτρέπεται να προπονούν θνητούς, και αποκαλύπτεται ότι ο Goku και ο Vegeta είναι εξαιρέσεις διότι είναι ιδιαίτερες ψυχές, θα γίνει μια αναφορά στους Kanasa, δηλαδή στη φυλή από το special του Bardock που του δίνουν τις ικανότητες να βλέπει το μέλλον, ο Mr. Satan αποφασίζει να γίνει σοβαρός πολεμιστής και οι Videl, ο Gohan και η Pan πηγαίνουν διακοπές σε ένα κάστρο στον ουρανό, θα μάθουμε ότι ο Λίμο είναι ακόλουθος του βασιλιά Cold, ο βασιλιάς Cold, η Γκίνιου, ο Ντοντόρια και ο Ζάρμπον, αν και εμφανίζονται στην ταινία, δεν έχουν καμία σκηνή με διάλογο, με εξαίρεση του Τζίρεν, του Grand Priest και των υπόλοιπων θεών της καταστροφής, θα αποκαλυφθεί ότι ο Μπρόλι είναι ο δυνατότερος χαρακτήρας σε όλη την ιστορία του Dragon Ball, ο Βετζίτο θα εμφανιστεί στην ταινία, όλο το flashback του Dragon Ball Minus θα διαρκέσει 7 λεπτά, η πρώτη σημαντική μάχη της ταινίας θα είναι Goku εναντίον Μπρόλι, ο πλανήτης που προέρχεται ο Freezer ονομάζεται πλανήτης Cold και είναι ο πιο κρύος πλανήτης σε όλο το σύμπαν 7, και αναφέρεται ότι ο Μπρόλι θα πάει εκεί για να εκτελέσει το σχέδιο εκδίκησής του. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ο Whis θα δώσει μια εξήγηση για το βιβλίο των Namex, ο Beerus θα κάνει μια αναφορά στο Yamoshi, θα γίνει μια αναφορά από τον Kikono για τον Jacko, ο Paragus θα αναφερθεί στον Bardock, ο Goku και η Bulma θα αναφέρουν το Zeno, ο Paragus θα κάνει μια αναφορά στον άλλο γιο του βασιλιά Cold, δηλαδή τον Cooler, θα αποκαλυφθεί ότι το αίμα του Yamoshi κυλάει στις φλέβες του Goku και του Broly, ο Paragus θα πεθάνει από τον Broly, ο Vegeta θα πάρει ένα μεγάλο power-up, ο Piccolo θα πάρει και αυτός ένα μεγάλο power-up, ο Trunks θα πάρει και αυτός ένα μεγάλο power-up και μετά ένα Zenkai Boost, δηλαδή επιπλέον δύναμη όταν ένα Saiyan φτάνει στο όριο του θανάτου, αλλά καταφέρει να επιζήσει και θεραπεύεται. Ο Golden Freezer δεν θα θέλει να βοηθήσει τον Goku, τον Vegeta, τον Piccolo και τον Gotenks στη μάχη με τον Broly και θα φύγει μακριά, πιθανότατα σε κάποιο άλλο σύμπαν και δεν θα εμφανιστεί για την υπόλοιπη ταινία. Ο Beerus θα βοηθήσει τον Vegito προς το τέλος της μάχης, ο Broly θα βρει τρόπο να θεραπεύσει τις πληγές του και η δύναμή του θα αυξηθεί τόσο που ούτε το σύμπαν δεν θα μπορεί να την αντέξει. Το τέλος της ταινίας είναι ανοιχτό, υπονοώντας ότι θα υπάρξει και άλλη ταινία. Ο Broly βρίσκει έναν τρόπο να ταξιδέψει στο χωροχρόνο, ο Vegeta θα κάνει κάποια αναφορά στο απόλυτο ένστικτο και τέλος, ο Goku δεν θα καταφέρει να νικήσει τον Broly, ακόμα και με το Master Ultra Instinct. Μετά από όλα αυτά τα υποτιθέμενα spoils, καλώς να σας πω και εγώ τις δικές μου προβλέψεις. Οι προβλέψεις μου βασίζονται σε μια πρόσφατη συνέντευξη του ηθοποιού του Freezer, του Ρούσεϊ Νακάο, που λέει ότι ο Freezer τον ξάφνιασε αυτή τη φορά με ένα συμβάν στην ταινία, κάνοντας επίσης την Μάσα Κονοζάουα, δηλαδή την ηθοποιό του Γκόκου, χαρούμενη. Η ταινία θα δείξει έναν ολοκαίνουργιο στρατό του Freezer και θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές σχετικά με τον Freezer, ίσως υπονοώντας τον χαρακτήρα του. Σύμφωνα με αυτή τη συνέντευξη και τα spoils, πιστεύω ότι ο Freezer, μετά το τουρνουά της δύναμης, θα είναι ενοχλημένος που δεν είναι ο δυνατότερος και ταυτόχρονα θα θυμάται το πόσο πιο δυνατός έγινε κάνοντας προπόνηση, άρα θα σκεφτεί να πάει στον Whis και να του ζητήσει να τον διδάξει πώς να χρησιμοποιεί το Hakai, όπως ακριβώς και ο τόπο, ή ακόμα και το θεϊκό Ki. Ο Whis, γνωρίζοντας τον Freezer, θα φανταστεί ότι προσπαθεί να προπονηθεί θέλοντας να εκθρονήσει το Zeno, άρα για να αποφύγει μια τέτοια συμφορά, του λέει ένα ψέμα ότι η εκπαίδευση του Goku και του Vegeta επιτράπηκαν επειδή είναι ιδιαίτερες ψυχές. Πράγμα που δεν είναι αλήθεια, μιας και η προπόνηση των δύο Saiyan έγινε διότι αυτοί πίεσαν τον Whis και όχι το αντίθετο. Ο Freeza εκνευρισμένος θα αποφασίσει να πάρει εκδίκηση από όλους τους θεούς
αλλά και του Σάγιανς, και χάρη του Λίμο και της Τσίλε θα εντοπίσει τον Μπρόλι και τον Μπάραγκους, οι οποίοι θα έχουν καθυλωθεί σε έναν πλανήτη δίχως τεχνολογία και δίχως να γνωρίζουν τι συνέβη τόσα χρόνια. Ο Μπάραγκους, έχοντας μίσος προς τον βασιλιά Βεντζέτα, αποφασίζει να βοηθήσει τον Φρίζερ, αλλά ο Μπρόλι δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Τελικά ο Κικόνο, ο επιστήμονας του Φρίζερ, προτείνει μια συσκευή ελέγχου μυαλού και δίχως δεύτερη σκέψη, ο Μπάραγκους την χρησιμοποιεί στον Μπρόλι. Ο Φρίζα, θέλοντας να προσελκύσει τον Γκοκ και τον Βεντζέτα, κλέβει τις Dragon Balls της γης και αναφέρει ότι θα τις χρησιμοποιήσει για να σκοτώσει όλους τους Kaioshin και μαζί έτσι και τους θεούς της καταστροφής. Με αποτέλεσμα ο Μπίρους να στείλει τους δύο Σάγια να θα βρουν τον Φρίζα. Όλοι τους θα πάνε στον πλανήτη Cold, τον πλανήτη που γεννήθηκε ο Φρίζερ, και εκεί θα βρουν τον Μπρόλι. Μετά θα ξεκινήσει μια μεγάλη μάχη, με τον Μπρόλι να πολεμάει τον Βεντζέτα, τον Γκόκου, τον Μπίκολο και τον Γκότενγκς που εμφανίζονται να τους βοηθήσουν. Αλλά κανένας δεν θα έχει ελπίδα να νικήσει. Έχοντας ήδη όλοι χάσει μια φορά και έχοντας φάει μαγικά φασόλια για να ξαναμπούν στη μάχη, ο Μπρόλι σπάει τη συσκευή ελέγχου και γίνεται ανεξέλεγκτος. Βλέποντάς τον, ο Φρίζερ αναγκάζεται να μπει στη μάχη, αλλά δεν θέλει να βοηθήσει τους δύο Σάγιανς. Και εδώ έρχεται και η ιδέα για τη συνέντευξη. Η ταινία θα δείχνει για πρώτη φορά συμμαχία Φρίζερ με Βεντζέτα, αλλά ο λόγος θα είναι ο Γκόκου, που θα τους μιλήσει και θα τους συμφιλειώσει, διότι θα αποδειχτεί ότι είναι το μόνο άτομο που και οι δυο τους σέβονται. Όμως, η συμμαχία τους θα αποτύχει και ο Γκόκου και ο Βεντζέτα θα ενωθούν στον Γκοτζέτα. Αν και ο Γκοτζέτα θα νικάει τον Μπρόλι, ο χρόνος του θα τελειώσει και ο Μπρόλι θα βρει τρόπο να θεραπεύσει τις πληγές του. Με τους δύο Σάγια να μην μπορούν να ξανενωθούν σε Γκοτζέτα, ο Γκόκου μεταμορφώνεται σε Master Ultra Instinct και πολεμάει τον Μπρόλι. Η ταινία θα ολοκληρωθεί με τον Μπρόλι να χάνει από τον Master Ultra Instinct Γκόκου και να φεύγει σε ένα άλλο σύμπαν μισοπεθαμένος. Βλέποντας ότι το σχέδιό του απέτυχε για μια ακόμη φορά, ο Φρίζα αποφασίζει να εγκαταλείψει το σύμπαν 7 για πάντα. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου για την ταινία. Τι λέτε, θα πέσω μέσα και θα συνεχίσω το σερί μου ή θα σπάσει εδώ? Γράψτε τις ιδέες σας στα σχόλια και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να το μοιραστείτε και με άλλους Dragon Ball fans. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!